Μεσημέρι Τετάρτη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Οι εικόνες σίγουρα δεν θυμίζουν αυτές του lockdown του περασμένου Μαρτίου. Μπορεί η κίνηση να είναι μειωμένη, ωστόσο είναι αρκετή για να καταλάβουμε τι πήγε και τι συνεχίζει να πηγαίνει στραβά στη Θεσσαλονίκη. Θα μπορούσε να ήταν καλύτερα, λιγότερο ο κόσμος, αλλά δυστυχώς έτσι είναι η ζωή. Τι να κάνουμε, θα συνεχίζει. Τα καθόμαστε όλη τη μέρα σπίτι, δεν γίνεται. Δυστυχώς δεν γίνεται. Φυλακοί δεν είμαστε. Και φυλακισμένοι βγαίνουν στο προάβλιο. Εδώ πέρα το προάβλιο. Βάλαν κάγκελα σε μεγάλες πόλεις. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Αν επιτρέπετε ο λόγος τώρα που κινείστε, ζητήματα διατροφής για να πάρω φαγητά. Ένας ιερέας περπατά χωρίς μάσκα στην οδό Αριστοτέλους, ενώ πολλοί πολίτες, φορώντας τη μάσκα τους, αγνοούν την απαγόρευση κυκλοφορίας. Σχέση με προηγούμενες μέρες, πολύ λίγα πράγματα. Οι συνθήκες lockdown όμως δικαιολογούν αυτή την εικόνα. Οι συνθήκες lockdown, ο κόσμος θέλει να ξεσκάσει λίγο, να βγει, να δουν έναν συνάνθρωπο. Δυστυχώς, η κατάσταση αυτές τις μέρες μας είναι αυτή. Τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε κι αλλιώς. Χρειάζεται προσοχή περισσότερη. Εννοείται, συνίσταται προσοχή και ειδικότερα από τις εμπαθείς ομάδες και από τις μεγάλες ομάδες. Θέλει προσοχή από όλους μας. Βλέπετε πολλούς ηλικιωμένους να περπατούν. Βλέπουμε πιο πολλούς και από τους νέους, μπορώ να πω. Είναι λίγο περισσότερος από το πρώτο lockdown που είχαμε τον Μάρτιο-Απρίλιο. Η κυκλοφορία είναι περισσότερη από την πρώτη φορά, από αυτοκίνητα εννοώ. Δεν ξέρω γιατί. Παρατηρείτε κι εσείς ότι δεν είναι στις lockdown ακριβώς αυτές. Συγκρίσει με τις πρώτες πάντα, άλλο μέτρο σύγκριση δεν έχω. Κατά τα άλλα, η δουλειά δεν είναι πάλι για μας, είναι ανεπαίσθητη. Οι περισσότεροι πάντως τηρούν την καραντίνα και βρίσκονται στα σπίτια τους, καθώς και οι εκκλήσεις των ειδικών είναι ακριβώς αυτό. Χαρακτηριστικό είναι αυτό που δήλωσε ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, Αθανάσιος Εξαδάκτυλος. Έχουμε πόλεμο. Κλειδαμπαρωθείτε στα σπίτια σας.